Όσο παράξενο κι αν σας ακουστεί, στον πυθμένα του κόλπου του Ναβαρίνου βρίσκονται ακόμα συντριμμιά των ιστιοφόρων πλοίων που συμμετείχαν στην ναυμαχία. Η πρώτη μεγάλη προσπάθεια εξερεύνησης του βυθού έγινε από τον Ζακ Ιβ Κουστό, τον οποίο γνώριζε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τότε λοιπόν διαπίστωσε ο Κουστό ότι ήταν τόσο πολύ η λάσπη που επικάλυπτε όλα αυτά τα συντρίμια που ήταν αδύνατο να κατέβει με το βατισκάφος. Για μένα ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή, γιατί όλοι στην πύλη ονειρευόμασταν ότι κάποτε θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε αυτά τα συντρίμια πάνω. Εγώ συνεχίζω να ονειρεύομαι και θεωρώ ότι η τεχνολογία κάποια στιγμή θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε, δηλαδή, να βρούμε τη μέθοδο που θα μπορέσουμε να τα αναδείξουμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι τεράστιας ιστορικής αξίας, αλλά και τα οποία, καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσουν μεγάλες αναταράξεις θετικές σε όλο αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρεται για το τι περιείχαν τότε αυτά τα πλοία. Και τα γαλλικά και τα ρωσικά και τα αγγλικά και κυρίως τα τουρκικά. Mm-hmm. Γιατί εκεί πέρα υπήρχε και η ναυαρχίδα των Τούρκων. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε. Θα σας έλεγα ότι αισθάνομαι ότι κρύβουμε στη θάλασσά μας ένα παγκόσμιο γεγονός ελευθερίας, το οποίο είναι για κάθε έναν και κάθε Έλληνα πάρα πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα της ναυμαχίας, οι σύμμαχοι απέτησαν από τον Ιμπραήμ, που είχε βρει καταφύγιο στα βουνά της Μεσσηνίας, να υψώσει λευκή σημαία σε όλα τα φρούρια. Οι Οθωμανοί αποδέχτηκαν και υπεγράφει ανακοχή πάνω στην αυαρχίδα του Κόδρικτον.